Περισσότερες θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου σχεδιάζει να διαθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε κατοίκους και επαγγελματίες του κέντρου. Εκπρόσωποι τους είχαν συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν βελτιώσεις. Κανένας δεν θέλει να επανέλθει στο παλιό σύστημα. Την ερώτηση την έκανα συγκεκριμένη, αν θέλουν να ξαναγυρίσουμε, και δεν θέλει κανένας. Το βλέπουν θετικά, θέλουν τις βελτιώσεις. Πολλές από τις βελτιώσεις που ζητάνε μπορούν να γίνουν. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των βελτιώσεων που μελετώνται, είναι η θέση των μόνιμων κατοίκων να αυξηθούν μετά από ανακατανομή. Να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό, μια επικαιροποίηση των θέσεων όπως της φορτοεκφόρτωσης και άλλων θέσεων που έχουν δοθεί, και από εκεί να δούμε ποιες θέσεις είναι αναχρηστία, ποιες θέσεις δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν εγκατασταθεί εκεί πέρα, και να τις μειώσουμε και αυτές τις θέσεις να τις δώσουμε στους κατοίκους. Θα υπάρξει μια ανακατανομή των θέσεων σε μικρό ποσοστό, υποθέτω, δεν ξέρω από ό,τι κατάλαβα, για τους μόνιμους κάτοικους, δηλαδή θα καταργηθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης, όλα αυτές που έχουν παραχωρηθεί στις δημόσιες υπηρεσίες, προξενία, τράπεζες, όλα αυτά εδώ μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν. Οι κάτοικοι πρότειναν να αυξηθεί το ανώτατο όριο στάθμευσης των 4 νερών, ενώ οι επαγγελματίες που βρέθηκαν στη συνάντηση ζήτησαν να μπορούν οι καταστηματάρχες να σταθμεύουν σε θέσεις μόνιμων κατοίκων. Τους ζητήσαμε να επανεξετάσουν το θέμα να είναι μεικτής χρήσης οι λευκές θέσεις, τουλάχιστον από τις θέσεις στις 9. Στο μεταξύ, μέσα στους πρώτους 2,5 μήνες εφαρμογής του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έχουν κοπεί περίπου 21.000 κλήσεις.